το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου που συνδιοργανώνουν η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης συνεχίζεται στις 22 Απριλίου, ώρα 8.30 στο φουαγέ του μουσείου, με ένα ρεσιτά του Δήμου Γκουνταρούλη. Ο Δήμος Γκουνταρούλης με τον βιολοντσέλο Πίκολο θα μας παρουσιάσει έργα Μπαχ, Μπίμπερ και Τέλεμαν. Καλύτερα όμως να μας τα πει ο ίδιος, τον οποίο περιμένουμε σε λίγο κοντά μας. Τη Δευτέρα 22 Απριλίου θα παίξω ένα ρεσιτάλ σόλο με το βιολοντσέλο Πίκολο, ένα μικρό βιολοντσέλο τετράχορδο, το οποίο είναι κουρδισμένο σαν ένα μεγάλο βιολί, σολ, ρε, λα και μη. Είναι ένα όργανο πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ σπάνιο ακόμα στις αίθουσες συναυλιών, κυρίως της χώρας μας. Είναι ένα μικρό βιολοντσέλο ή ένα μεγάλο βιολί. Και είναι ένα όργανο που με έχει σαγηνεύσει εδώ και χρόνια. Έχω ένα θεντικό, πολύ παλιό όργανο, το οποίο έχει έναν πολύ ιδιαίτερο ήχο. Είναι ένας ήχος που καμιά φορά με κλειστά τα μάτια έχουμε δυσκολία να καταλάβουμε από ποιο όργανο έρχεται, αν είναι μια βιόλα, αν είναι μια βιόλα νταγκάμπα, αν είναι ένα τσέλο, αλλά με πιο λεπτό, με πιο μελαγχολικό και φυσικά λίγο πιο ψηλό ήχο. Είναι λοιπόν ένα όργανο που χάνει την χαμηλή χορδή του βιολοντσέλου, την ντο, και είναι κουρδισμένο ακριβώς όπως ένα βιολί, όπως σας είπα, σε σολ, ρε, λα και μη, άρα κερδίζει μια ψηλή χορδή που δεν την έχει το κανονικό βιολοντσέλο. Αυτό είναι καταπληκτικό γιατί δίνει τη δυνατότητα στον ερμηνευτή πρώτον να παίξει κάποια έργα του ρεπερτορίου που θεωρητικά είναι γραμμένα για βιολοντσέλο του 17ου και του 18ου αιώνα, αλλά αν κάνει μια σωστή έρευνα και ψάξει την υπόθεση θα ανακαλύψει ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι γραμμένα γι' αυτό το περίεργο βιολοντσέλο, το βιολοντσέλο Πίκολο. Και από την άλλη του δίνει τη δυνατότητα, όπως ήταν και πάρα πολύ φυσικό εκείνη την εποχή, την παρόκ εποχή, να παίξει ρεπερτόριο άλλων οργάνων. Να παίξει κομμάτια που ήταν γραμμένα για βιόλα νταγκάμπα ή έργα για βιολί. Εφόσον αυτό είναι ένα μεγάλο βιολί, αυτό το όργανο, μπορεί ο βιολοντσελίστας να παίξει κατευθείαν από την παρτιτούρα του βιολιού, από το αυθεντικό κείμενο και περίπου χρησιμοποιώντας τις θέσεις που θα χρησιμοποιούσε στο αριστερό του χέρι ένας βιολιστής. Τη Δευτέρα λοιπόν στις 22 του μηνός θα παίξω ένα πρόγραμμα που έχει ίσως ένα λίγο ενιγματικό τίτλο, Senza Basso, χωρίς μπάσο, δηλαδή χωρίς συνοδεία. Αυτό μας δείχνει πρώτον την ιδιαιτερότητα αυτών των έργων, που είναι γραμμένα για ένα όργανο το οποίο δεν είναι πολυφωνικό, και από την άλλη δείχνει ίσως λίγο αυτήν την πολύ ποιητική κατάσταση, νομίζω εγώ, που με εμπνέει πάρα πολύ για αυτό το ρεσιτάλ, του να είσαι μόνος πάνω στη σκηνή και ουσιαστικά να έχεις να απαγγείλεις έναν τεράστιο εσωτερικό μονόλογο.